προσδοκίες έχει το Βερολίνο και μάλιστα προσδοκίες, όπως θα μας πει ο Παντελής Βαλασόπουλος, που καλλιεργούνται εδώ και 4 χρόνια από όταν μπήκε στο Οβάλ γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ, Παντελή, μάλλον. Ακριβώς, πρέπει να είναι από τις πρωτεύουσες που πανηγυρίζουν σήμερα πάρα πολύ το Βερολίνο. Χαρακτηριστική δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε: περιμέναμε αυτή τη μέρα εδώ και 4 χρόνια. Τώρα, σχετικά, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μάς, έχει δηλώσει ότι πρέπει τώρα να φτιάξουμε μια νέα στρατηγική σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσουμε τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας και της Ρωσίας. Αυτή η συμμαχία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό θέλουν τώρα στο Βερολίνο, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουν την πίεση που έχει ασκηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία αλλά και προς τη Ρωσία. Θα μου πείτε, γιατί δεν θέλανε να μπουν και οι Ρώσεις? Γιατί πιστεύουν ακόμα και τώρα ότι η Τουρκία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη Δύση και μπορεί να σωθεί μέσα από τα χέρια του Κρεμλίνου. Και αυτό βλέπουν τώρα να γυρίζει. Βλέπουν τη στροφή που κάνει αυτή τη στιγμή ο Ερντογκάν, τις επισκέψεις στην Ευρώπη, τις συναντήσεις με τους Ευρωπαίους, το πώς γυρίζει σελίδα και η Τουρκία. Παντελή, όλα αυτά μένει να φανούν.